Είναι οι σπασμένες θέσεις στο παιχνίδι Crazy Dance στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου καθόταν ο 19χρονος Γιάννης μαζί με τον αδελφό του όταν συνέβη το μοιραίο. Οι στιγμές διασκέδασης και χαράς μετατράπηκαν σε τραγωδία. Ακούσαμε ένα πολύ δυνατό θόρυβο και να βλέπουμε το παιδάκι, τα παιδιά να πετάγονται προς τα πίσω. Εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα να τραβήξω τα παιδιά μου, να τα πετάξω πιο κάτω, γιατί φοβηθήκαμε ότι μπορεί να φύγουν κάποια κομμάτια και τραυματιστούν και τα παιδιά. Και τρέξαμε πάνω στο παιδί απευθείας. Ο 19χρονος ήταν μαζί με τα δύο μικρότερα αδέλφια του και τη μητέρα του στο Λούνα Πάρκ. Ήμουν με τον αδελφό μου στο ίδιο παιχνίδι. Καθόμουν ακριβώς δίπλα του. Φαίνεται πως ήταν κακοσυντηρημένα παιχνίδια. Το παιχνίδι πήγαινε υπερβολικά γρήγορα, περισσότερο από όσο θα έπρεπε, και ξεκόλλησε. Εγώ ήμουν τυχερός και αντέδρασα πολύ γρήγορα. Συγκλονίζει η γιαγιά του 19χρονου Γιάννη που μίλησε στο Open. Πήγανε να παίξει στο Λούνα Πάρκ. Αυτό τι ήταν, τα καρεκλάκια τα είχε και σε γρήγορη κίνηση αυτός. Και το ένα αυτό ξεκόλλησε, πήγε το αδερφάκι του να τον αρπάξει, τον άρπαξε τον καημενούλη να τον σώσει, αλλά δεν άντεξε η μπλούζα. Έφυγε το παιδί και χτύπησε, έσπασε αυχή, ένα κεφάλι. Το Λούνα Πάρκ λειτουργούσε περισσότερα από 20 χρόνια στην περιοχή, με την τοπική κοινωνία να είναι συγκλονισμένη. Κάποια στιγμή σφενδονίστηκε αυτό, έσπασε δηλαδή, και πετάχτηκαν έξω. Το ένα αδελφάκι δεν έπαθε τίποτα, το άλλο. Ήρθε το ασθενοφόρο, του έκανε μαλάξεις, ξέρω εγώ, κτλ. Τίποτα. Το πήραν νεκρό δηλαδή από εδώ και φύγανε. Κρίμα το παιδάκι, 19 ετών. Ήταν κι άλλοι μέσα στο όχημα, αλλά ήταν τραυματισμοί. Όπως βλέπετε, έχει σφραγιστεί ο χώρος του Λούνα Πάρκ. Η ελληνική αστυνομία έχει τοποθετήσει και κορδέλα απαγόρευσης εισόδου, ενώ μέχρι και αυτή την ώρα εξακολουθεί να αναζητείται ο χειριστής του παιχνιδιού. Ο 58χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ συνελήφθη, με τα ερωτήματα για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος να παραμένουν αναπάντητα. Γενικά, πάρα πολύ καιρό, επειδή έχω παιδάκι και ερχόμαστε εδώ, αποφεύγω να τον βάζω παντού, γιατί δεν είναι καλές συγκαταστάσεις. Τον βάζω μόνο σε τραμπολίνο. Το συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ ήταν σε ιδιωτικό χώρο. Δεν είχε κάνει γνωστοποίηση στο Δήμο και ο Δήμος ήταν ήδη σε διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Από ό,τι με ενημέρωσαν το τμήμα Αδειών, αυτός ερχόταν τα τελευταία χρόνια και τα άλλα χρόνια έκανε κανονικά γνωστοποίηση. Φέτος δεν έκανε. Με είχε πάρει κάποια φάση τηλέφωνο, ήθελε κάτι να κάνει και μετά με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Γιώργο, δεν θα έρθω, έχω ένα τύχημα. Με είπε ασθενοφόρο, μου λέει: πάρε ένα ασθενοφόρο τηλέφωνο, γιατί έγινε ένα τύχημα.